Γεια σας. Βρισκόμαστε στο πρότυπο μαιευτικό γυναικολογικό ιατρείο Σταυρούπολης. Κοντά μας ο κύριος Απόστολος Μπύρος, ο οποίος θα μας μιλήσει για το εμβόλιο κατά του ιού του HPV. Κύριε Σκάτα, γεια σας και πάλι. Το εμβόλιο λοιπόν των ανθρωπίνων θυλωμάτων προφυλάσσει από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος όσον αφορά τους καρκίνους σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος, το ποσοστό του ποικίλει από 100% μέχρι και 10%. Παράδειγμα, για τον καρκίνο του ταχύλου της μήτρας, το ποσοστό ανιχνεύσεως στο DNA των κυττάρων του ιού του ανθρωπίνου θυλωμάτων είναι 100%. Από εκεί πέρα υπάρχει ο στοματοφάρυγγας, που το ποσοστό είναι γύρω στο 30%. Υπάρχει το έντερο, ο προκτόστο, που το ποσοστό εκεί πέρα είναι 86%. Γενικά έτσι βλέπουμε, υπάρχει μια παρουσία του στον πυρήνα των κυττάρων, στο DNA των κυττάρων, το DNA του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων σε ανάλογα ποσοστά. Άρα ουσιαστικά το εμβόλιο αυτό μας καλύπτει όσον αφορά τους καρκινογόνους αυτούς, τα καρκινογόνα αυτά στελέχη, τους καρκινογόνους αυτούς τύπους. Και εκεί ουσιαστικά έχει γίνει όλη η δουλειά για αυτό το εμβόλιο, για το οποίο θα σας αναλύσω. Γιατρέ, ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που στηρίζουν την εισαγωγή ενός HPV εμβολίου? Οι κύριοι λόγοι λοιπόν οι οποίοι στηρίζουν τη δημιουργία ενός τέτοιου εμβολίου είναι πολύ απλή. Σας εξήγησα και νωρίτερα ότι περίπου κατά 100% ο ιός ανιχνεύεται στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, κατά 86% στον καρκίνο του προκτού και σε αντίστοιχα ποσοστά σε διάφορα άλλα σημεία του ανθρώπινου σώματος. Οπότε υπήρξε η ανάγκη να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον ιό όσο φυσικά είναι δυνατόν και να μπορέσει εξάλλου ο ανθρώπινος οργανισμός να δημιουργήσει κάποια αντισώματα και να καταφέρουμε να περιορίσουμε το πρόβλημα του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι με το Τρεις Παπα-Νικολάου έχουμε καταφέρει και να μειώσουμε κατά 30-40% περίπου τον καρκίνο του ταχύλου της μήτρας. Έρχεται λοιπόν και το HPV test, το εμβόλιο του HPV, το οποίο θα μας καλύψει ακόμα σε ένα πιο μεγάλο ποσοστό, ώστε να καταφέρουμε μέχρι και να εξαφανίσουμε τον καρκίνο του ταχύλου της μήτρας και άλλους καρκίνους, ενδεχομένως που θα βγουν στο μέλλον, οι οποίοι θα συνδέονται με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα οξυτενή κονδυλώματα με την πάροδο του χρόνου έχουν αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνονται στον γενικό πληθυσμό. Οπότε μαζί με τις προκαρκινικές ή καρκινικές εκδηλώσεις στο δάχτυλο της μήτρας υπήρξε και η ανάγκη ούτως ώστε να δημιουργηθεί και ένα εμβόλιο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τα οξυτενή κονδυλώματα. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία εμβολιασμού? Η ηλικία εμβολιασμού ποικίλει. Από την αρχική εμφάνιση λοιπόν των δύο εμβολίων που υπάρχουν για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, είχε ξεκινήσει ένας αγώνας να μπορέσουμε να κατεβάσουμε όσο είναι το δυνατόν την ηλικία που θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Δυστυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή ισχύουν διαφορετικά πράγματα στην Αμερική, διαφορετικά στην Ευρώπη, διαφορετικά στην Ελλάδα. Αυτό πάντως που θέλουμε να γίνει είναι να καταφέρουμε να εμβολιάσουμε τα άτομα, κυρίως το θηλυκό πληθυσμό, σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία για να πιάσουμε ακόμα και τον πληθυσμό ο οποίος ξεκινάει πολύ νωρίς τις σεξουαλικές επαφές. Εφόσον ξεκινήσουν οι σεξουαλικές επαφές, μέσα στα πρώτα 3 χρόνια είναι στατιστικά αποδεδειγμένο ότι θα έρθει σε επαφή με τον HPV το άτομο. Και εφόσον φυσικά υπάρχει εναλλαγή συντρόφων. Αλλά ακόμα και να μην υπάρχει εναλλαγή συντρόφων, όπως σας προανέφερα, ο κάθε σύντροφος έχοντας στο ιστορικό του 1, 2 ή 3 ερωτικούς συντρόφους, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι έτσι, το κομμάτι το οποίο μιλάμε. Άρα, η επαφή με τον HPV είναι σχεδόν σίγουρη. Υπολογίζεται ότι όλοι μας, κατά 70-80%, έχουμε έρθει στη διάρκεια της ζωής μας σε επαφή σε μία τουλάχιστον φορά με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Φυσικά όλοι δεν κάνουμε καρκίνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι καταφέρει ο ανθρώπινος οργανισμός να ανταπεξέλθει. Όμως αυτό το μικρό ποσοστό το οποίο φτάνει μέχρι τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή σε άλλα σημεία του ανθρώπινου σώματος, θέλουμε και αυτό να το εξαλείψουμε και αυτό γίνεται με το εμβόλιο. Η ηλικία λοιπόν ποικίλει, ενώ στην Αμερική ισχύει το από τα 9 έως τα 15 έτη και εν συνεχεία από τα 15 έως τα 26. Στην Ευρώπη είναι λίγο πιο διαφορετικά, δηλαδή έχουν κοπεί στα 3 τα γκρουπ τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο διαφορετικά, θα τα μιλήσουμε και πιο μεταναλυτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η τάση που έχουμε, που θέλουμε να κάνουμε είναι όσο δυνατόν να μειώσουμε την ηλικία, ώστε να πιάσουμε πιο ευρύ φάσμα όσον αφορά τον εμβολιασμό των.
εμβολιασμός ανδρών είναι απαραίτητο? Όσον αφορά τον εμβολιασμό των ανδρών, αντικειμενικά θα έπρεπε να υπάρχει ως ένδειξη και ο εμβολιασμός των ανδρών. Αλλά ακριβώς επειδή οι άνδρες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι φόρης και δεν ασθενούν από το συγκεκριμένο ιό, από τους συγκεκριμένους τύπους του ιού, αυτή τη στιγμή η ένδειξη που έχουμε πάρει, τα εμβόλια συγκεκριμένα για τον HPV είναι μόνο για τον καρκίνο του αχυλού της μήτρας και ουσιαστικά καλύπτουν μόνο τον πληθυσμό των γυναικών. Αλλά υπάρχει λογική του ότι αν καταφέρεις και κόψεις και τον άνδρα και τη γυναίκα, καταφέρνεις πιο καλά να πιάσεις όλο αυτό το πληθυσμό. Έτσι, να μπορέσεις να καλύψεις αυτό το ποσοστό της μόλυνσης από HPV. Θα γίνει εμβολιασμός στη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν? Εγκυμοσύνη, καλά θα είναι το εμβόλιο να μην γίνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν όμως έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε τις δόσεις, γιατί ουσιαστικά ο εμβολιασμός με το εμβόλιο του HPV γίνεται σε τρεις δόσεις. Αν έχουμε κάνει τις δύο και μας υπολείπεται η τρίτη και ενδομεταξύ μας έρθει η εγκυμοσύνη, κάνουμε την τρίτη δόση μετά το πέρας, μετά το τέλος της εγκυμοσύνης, αφού έχει γεννήσει η γυναίκα. Όσον αφορά το θυλασμό, δεν έχουμε καμία αντένδειξη απολύτως. Μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο και στη διάρκεια του θυλασμού. Οι περιορισμοί που έχουμε για το εμβόλιο είναι πολύ απλοί. Είναι κυρίως για τους ασθενείς, μάλλον για τις γυναίκες οι οποίες έχουν προσβληθεί ήδη από τον συγκεκριμένο ιό, είτε με οξυστενή κονδυλώματα, είτε με κάποια προκαρκινική αλλίωση. Θα θέλαμε πρώτα να υπάρξει ίαση από το συγκεκριμένο πρόβλημα και εν συνεχεία μπορούν να θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Απλά δεν υπάρχει κάποια αντένδειξη, απόλυτη αντένδειξη επί της παρουσίας του συγκεκριμένου τύπου του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να υπάρξει πλήρη ίαση και μετά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το εμβόλιο. Το σημείο θα ήθελα να τονίσω για κάτι το οποίο το ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα, ότι υπάρχει διασταυρούμενη προστασία. Δηλαδή, ναι μεν καλύπτει κάποιο από τα δύο εμβόλια, γιατί δύο υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, από κάποιους τύπους, αλλά καλύπτει 100% από αυτούς τους τύπους, αλλά από άλλους τύπους, οι οποίοι είναι πολύ κοντινοί σε αυτούς τους τύπους, καλύπτει σε ένα ποσοστό μικρότερο, δηλαδή 40-50-60%. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι ιοί στους οποίους καλύπτει κατά 100%, είναι και τα στελέχη τα οποία καλύπτει ποσοστιαία. Όχι 100%, αλλά κατά μικρότερα ποσοστά, εν πάση περιπτώσει. Κύριε, εμπειροποιείτε μας, στην Ελλάδα τι ισχύει? Έχει θεσπιστεί το εξής, ότι μέχρι τα 18, χωρίς κανένα πρόβλημα, μπορεί να γίνει ο εμβολιασμός των κοριτσιών, και από τα 18 μέχρι τα 25 με μια απλή γνωμάτευση, ιατρική γνωμάτευση του γυναικολόγου, μπορεί πάλι να γίνει το εμβόλιο. Από εκεί και πάνω, ποσοστία περίπου κατά 85% έχει έρθει το άτομο ή η γυναίκα σε επαφή με τον κάποιον HPV, με κάποιον από τους τύπους του HPV. Το οποίο όμως πάλι, όπως σας προείπα, δεν είναι αντένδειξη στο να κάνει τον εμβολιασμό και εν τέλει να καταφέρει να προφυλαχθεί και από τους υπόλοιπους τύπους. Γιατί μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με το στέλεχος 16, αλλά υπάρχουν το 6-11 που δημιουργούν τα οξυστενή κονδυλώματα και το 18 που δημιουργεί πάλι προκαρκινικές αλλοιώσεις. Και ένα σωρό ακόμα άλλοι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουμε εν τέλει, δεν τους έχουμε αναλύσει και δεν ξέρουμε εν τέλει αν κάνουν και τι βλάβη δημιουργούν. Συν του γεγονότος το ότι υπάρχει και διασταυρούμενη προστασία που θα καλύψει πάλι σε ένα ποσοστό από κάποια άλλα στελέχη. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά θα είναι να γίνει ο εμβολιασμός, είτε με το Σερβαρίξ είτε με το Καρδασίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπύρο, που ήσασταν και απόψε μαζί μας.